Η Καστοριά ήταν η πρωταγωνίστρια της 7ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της 2ης Εθνικής. Οι γουναράδες υποχρέωσαν τον πρωτοπόρο Λεβαδιακό στην πρώτη του ήττα και μάλιστα με το βαρύ 3-0. Μόλις δεύτερο λεπτό η Γηπεδούχη άνοιξε το σκορ με τον Λούκα. Ο Σολάκης το 6ο λεπτό πέτυχε το 2-0 και σκαστερής ο Σικαλόπουλος ανέβασε τον δίκτυο σκορ σε 3-0 με τον Λεβαδιακό να έχει ένα ημίχρονο για να αντιδράσει αλλά να μην μπορεί.